λόγω και του καιρού, αλλά και ενδεχομένως και άλλων συνθήκων, θα το δούμε αυτό, υπήρξε μια καθυστέρηση και μια παύλα ταλαιπωρία κάποιων συμπολιτών μας που προσήλθαν μάλλον στα εμβολιαστικά κέντρα και χρειάστηκε να περιμένουν το πόσο χρόνο θα το δούμε στην καταγγελία προκειμένου να κάνουν το πολυπόθητο εμβόλιο. Ωραία, να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Ταταρίδη, τον Πέτρο Ταταρίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Ταταρίδη. Καλησπέρα σας. Τι ακριβώς συνέβη χθες και μιλάμε για το εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου της Τολεμαΐδας, του Ποδοσάκη νοσοκομείου. Ναι, ενώ ήταν προγραμματισμένα ραντεβού από το πρωί, έχουν ακυρωθεί. Έχουν πάει στις 3 η ώρα το μεσημέρι και ενώ υπήρχε αυτός ο προγραμματισμός, η καθυστέρηση των εμβολίων συνεχιζόταν με αποτέλεσμα να γίνει μεγάλος συνοστισμός. Δεν ήταν μόνο η ταλαιπωρία, ήταν ο συνοστισμός και η επικινδυνότητα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια στο να περιμένουν εμβολιαζόμενοι μαζί με τους συνοδούς τους για να έρθουν τα εμβόλια. Μας είπαν ότι κάπου κολλήσανε στην Έδεσα, μετά έχουν πάει στη Φλόρινα και από τη Φλόρινα ήρθανε μετά από τη Λεμαΐδα, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση πάνω από 2 ώρες. Mm-hmm. Και ξαναλέω, ήταν και η επικινδυνότητα, αυτό ήταν που βασικά βάραινε, αλλά πολύ περισσότερο και φυσικά και η ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία ανθρώπων που ανήκουν ενδεχομένως και σε ευπαθείς ομάδες, κύριε Δαρή. Ήταν άνω των 80 ετών και μπορώ να πω ότι παρά τις μεγάλες και φιλότιμες προσπάθειες και του κυρίου Τυχονίδη που ήταν εκεί επιβλέπων, αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού και το ενδιαφέρον που δείξανε, παρόλα αυτά το πρόβλημα και το όλο ζήτημα δημιουργήθηκε από τον προγραμματισμό μέσω ΕΟΒΗ. Δεν γνωρίζω ακριβώς ποιος ευθύνεται. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, κύριε Ταταρίδη, καθυστέρησαν να έρθουν τα εμβόλια και με αποτέλεσμα τα ραντεβού όλα να πάνε προς τα πίσω. Αυτό συνέβη. Αυτό συνέβη. Και έγιναν αργότερα τα εμβόλια. Έγιναν το απόγευμα ή το μεσημέρι. Ναι, η καθυστέρηση ήταν πάνω από μισή μέρα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτός ο μεγάλος συνοστισμός, γιατί πραγματικά πάνω από 12 ώρες, από ό,τι κατάλαβα, ήταν η καθυστέρηση. Και καταλαβαίνετε, από τις 2,5 ώρα άρχισε να έρχεται ο κόσμος. Συνοστήθηκαν πάνω από 70-80 άτομα στον προθάλαμο του Ποδοσάκη νοσοκομείου και αυτό δημιουργήσε μεγάλη έτσι και εκνευρισμό. Γιατί καταλαβαίνετε, ένας να υπήρχε που να είχε ζήτημα, αυτή η διασπορά θα ήταν ακαριά, πολύ μεγάλη. Καλά, αυτό θα ήταν και σε κάνα δεκαήμερο. Ναι, αυτό θα ήταν και δύσκολο και για τον ίδιο, γιατί αν είχε ζήτημα με κορονοϊό και κάνει και εμβόλιο θα ήταν έτσι ακριβώς θέμα και για τον ίδιο. Αλλά πέρα από αυτό, δεν υπάρχει μέρημνα, Κώστα, συγγνώμη που διακόπτω, δεν υπάρχει μέρημνα αυτοί που πηγαίνουν για εμβολιασμό. Αυτό θα έλεγα. Υπήρξε κάποια αντιμετώπιση από πλευράς του νοσοκομείου, δηλαδή ανοίχτηκε κάποια αίθουσα, κάτι άλλο που να εκτόνωσε την κατάσταση ή έμειναν στο διάδρομο οι άνθρωποι αυτοί? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι έγινε μετά τις 5. Εγώ πήγα κάτι στις 3 παρά μέχρι τις 5 η ώρα που έχει τελειώσει αυτό που συνόδευα. Μέχρι τότε υπήρχε η μεγάλη μάζα των ανθρώπων. Ήταν μέσα στο προθάλαμο και όπως γνωρίζετε και το χώρο του αξιακού, σε εκείνο εκεί το χώρο, πόσο τετραγωνικό ήταν. Αν μετά ανοίξανε, δεν γνώριζε. Κατανοητό. Ακούστηκε η καταγγελία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ταταρίδη. Να είστε καλά, κύριε Ταταρίδη. Να είστε καλά και να μην ξανασυμβεί. Μακάρι να μην ξανασυμβεί. Να δούμε πού οφείλονταν αυτό. Οφείλονταν στην προμήθεια των εμβολίων, στη μετακίνησή τους, στη διάθεσή τους, στις καιρικές συνθήκες, τι ακριβώς συνέβη. Και συνέβη όλο αυτό το περιστατικό που μας περιέγραψε ο κύριος Ταταρίδης. Βεβαίως, να πούμε ότι το νοσοκομείο της Τολεμαΐδας στο Ποδοσάκιο είναι εμβολιαστικό κέντρο για τις ηλικίες άνω των 80 ετών. Mm-hmm. Δεν είναι το δεύτερο εμβολιαστικό κέντρο που είναι το κέντρο υγείας, όπου εκεί έχουμε μικρότερες ηλικίες. Τώρα είναι το 60-64 που είναι το 60-64, που σαφώς είναι μικρότερες ηλικίες και άρα άνθρωποι που λιγότερο, αν μπορεί κανείς, λιγότερο θα είχαν ταλαιπωρηθεί
με την πολύ ωραία αναμονή. Γιατί σίγουρα ένας υπερήλικας που πηγαίνει στο εμβολιαστικό κέντρο συνοδεύεται προφανώς και από κάποιον οικείο ο οποίος τον πηγαίνει εκεί. Και είναι ο συνωστισμός που περιέγραψε ο κύριος Ταταρίδης. Ήταν πολύ εύλογο και το ερώτημα που έθεσες, Κώστα, αναφορικά με το αν υπάρχει μέρημνα για εξέταση των ανθρώπων οι οποίοι πρόκειται να εμβολιαστούν. Θα κάνουμε μία προσπάθεια να συνδεθούμε. Να ακούσουμε λίγο την άλλη άποψη, την άποψη της διοίκησης. Ωραία, να συνδεθούμε με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Παπασωτηρίου, Σταύρος Παπασωτηρίου. Κύριε Διοικητά. Γεια σας, κύριε Διοικητά. Υπήρξε μια καταγγελία εδώ στην τηλεόραση του Φλάς ότι υπήρξε ταλαιπωρία χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας στο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου. Τι ακριβώς συνέβη, τι λέτε εσείς σαν διοίκηση? Καταγγελία όσον αφορά στον σταθμό σας, ακούω από εσάς. Ναι, έχετε δίκιο, από εμάς το ακούτε. Το νοσοκομείο δεν υπήρξε. Και να αναφέρω ότι εχθές υπήρξε όντως μια καθυστέρηση όσον αφορά την παραλαβή των εμβολίων από την Θεσσαλονίκη, όπου γίνεται η σχετική διακίνηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσουν πολύ αργότερα οι εμβολιασμοί. Εξαιτίας των καιρικών συνθήκων καταρχήν δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Όμως είχαμε προνοήσει και είχαμε ειδοποιήσει όλους τους εμβολιαζόμενους οι οποίοι είχαν κλείσει τα ραντεβού τους, και οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν μετά τις 3. Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, προσθέθηκε και επιπλέον εμβολιαστική γραμμή. Βοήθησαν και επιπλέον γιατροί για τη λήψη του ιστορικού και για την επίβλεψη των εμβολιαζομένων, αλλά και των συνοδών, που τους δόθηκε πρώτη προτεραιότητα σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν κινητικά προβλήματα, γιατί ήμουνα και εγώ παρόν σε όλη την διαδικασία. Αφού ήσασταν παρόν, κύριε Διοικητά, υπήρξε κάποιο συνωστισμό. Με συγχωρείτε, παρακαλώ. Και αμέσως μετά σας ακούω. Ναι, ναι. Και εμβολιάστηκε το σύνολο όλων των. Άρα, ακύρωση ραντεβού δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε δηλαδή καμία ακύρωση. 102 ραντεβού ήταν, 102 εμβολιασμοί γίνανε. Ωραία. Και επειδή μάλιστα είναι, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τον όποιο συνωστισμό, ανοίχτηκε και το αμφιθέατρο. Έγιναν ανάλογες συστάσεις και από νοσηλευτές αλλά και από το υπόλοιπο προσωπικό που βοήθησε σε αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε ότι μια διαδικασία η οποία κανονικά έπρεπε να ξεκινήσει στις 8 το πρωί και να τελειώσει στις 8 το βράδυ, έγινε από τις 3 ως τις 8. Mm-hmm. Να υπάρξει, για να μην είναι πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον, δόθηκαν και χυμή, νερά. Πάση περιπτώσει, υπήρξε μια φροντίδα από την πλευρά του νοσοκομείου για να μπορέσουν να γίνουν όλα γρήγορα και να μην χαθεί κανένα εμβόλιο. Κυρία Παπασωτηρίου, κατά την άποψή σας, είναι καλή τακτική να συγκεντρώνονται τόσοι πολλοί άνθρωποι σε μία μέρα για να γίνει ο εμβολιασμός? Είχαμε να επιλέξουμε, δεν είναι αυτό που λέτε, θα συμφωνήσω μαζί σας. Από την άλλη, όμως, δεν έπρεπε να χαθεί και κάποιο εμβόλιο. Mm-hmm. Έτσι, οπότε φροντίσαμε όσο το δυνατόν με τα ανάλογα μέτρα. Ναι, δεν ξεκινάει από εσάς αυτό, προφανώς δεν ξεκινάει από εσάς. Έτσι, από την στιγμή που υπήρξε η σχετική καθυστέρηση λόγω της μη παραλαβής, και εμείς έπρεπε να πάρουμε τα ανάλογα μέτρα ώστε να βοηθήσουμε τους εμβολιαζόμενους. Και να σας πω ότι τα περισσότερα εμβόλια από αυτά ήταν η δεύτερη δόση. Mm-hmm. Κατανοητό. Οπότε τώρα, επί της ουσίας έχουν θωρακιστεί αυτοί οι άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι ευτυχώς πήγανε όλα καλά. Να ρωτήσω κάτι που μας ήρθε τώρα στη συζήτηση ως ερώτημα. Τι γίνεται αν κάποιος ενδεχομένως είναι φορέας ή είναι ασυμπτωματικός ή και νοσεί? Γίνεται εξέταση πριν κάνει το εμβόλιο? Παίρνετε το ιστορικό από τον γιατρό, ο οποίος πριν πάει να εμβολιαστεί ο διαφερόμενος, παίρνετε ολόκληρο το ιστορικό, όπως και γίνεται και σχετική θερμομέτρηση κατά την είσοδο στην υγειονομική μονάδα. Mm-hmm. Κατανοητό. Πώς πάνε οι εμβολιασμοί, κύριε Διοικητά, στο σύνολό τους? Είμαστε ικανοποιημένοι? Απόλυτα. Προχωράνε? Απόλυτα, απόλυτα. Έχουμε πολύ λίγες ακυρώσεις, τις οποίες θα αναπληρώνουμε με τα σώματα ασφαλείας και γενικότερα με τους ένστολους. Αυτό που έχουμε καταφέρει εμείς ως υγειονομική μονάδα είναι να μην χαθεί ούτε μία δόση. Ωραία. Σημαντικό. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Να τον ευχαριστήσουμε τον διοικητή. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ καλή να σας ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά ζητούμε και συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία υπέστησαν χθες οι ηλικιωμένοι, αλλά και εμείς φροντίσαμε από την πλευρά μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ανθρώπινο για να βοηθηθούμε. Είναι και μια περίεργη συνθήκη αυτή, κύριε Παπασωτηρίου, διότι υπάρχει και καιρός ο οποίος ταλαιπωρεί και αυτούς που μου. Όσον αφορά το
συνθήκες παραμονής των εμβολιαζομένων ήταν πάρα πολύ καλές. Υπήρχε και σχετική θέρμαση, η άνεση του χώρου. Mm-hmm. Τα προβλέψαμε όλα αυτά. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Κιτά, ευχαριστούμε πολύ. Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.